Τι συμβαίνει όταν η γλώσσα μας μοιάζει με χάρτη? Η γεωγραφική γλώσσα λοιπόν, η οποία συχνά αποκαλείται καλοήθης μεταναστευτική γλωσσίτιδα, είναι μια πάθηση της γλώσσας. Πήρε το όνομά της από το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμά της, τα μπαλώματα που προκαλούνται πάνω ή στα πλάγια της γλώσσας, τα οποία κάνουν τη γλώσσα να μοιάζει με χάρτη. Τα μπαλώματα αυτά εμφανίζονται, υποχωρούν και επανεμφανίζονται, ενώ παράλληλα αλλάζουν και μετακινούνται. Εξού και μεταναστευτική γλωσσίτιδα. Πολύ γρήγορα, μέσα σε μέρες, εβδομάδες ή μήνες. Το γεγονός ότι πρόκειται για καλοήθη πάθηση σημαίνει ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία σας, ούτε συνδέεται με κάποια μόλυνση ή καρκίνο. Και παράλληλα, δεν έχει υπάρξει ποτέ κάποια αναφορά της πάθησης αυτής να προκαλεί καρκίνο. Ενώ παράλληλα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παρόλο που δεν προκαλεί προβλήματα στην υγεία, μπορεί καμιά φορά να προκαλέσει δυσφορία στη γλώσσα και υπερβολική ευαισθησία σε συγκεκριμένες ουσίες, όπως είναι κάποια μπαχαρικά, το αλάτι ή ακόμα και τα γλυκά. Περίπου το 1 με 2,5% του πληθυσμού εμφανίζει κάποια στιγμή στη ζωή του γεωγραφική γλώσσα, με την πάθηση να μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή του ατόμου, ακόμη και στην παιδική ηλικία. Για να δούμε τα συμπτώματά της. Λία κοκκινοπά μπαλώματα με ακανόνιστο σχήμα πάνω ή στα πλάγια της γλώσσας. Συχνές αλλαγές στο μέγεθος και το σχήμα των μπαλωμάτων. Συχνή εμφάνιση, υποχώρηση και επανεμφάνιση, καθώς και μεταφορά των μπαλωμάτων από μία θέση της γλώσσας σε άλλη. Αίσθηση καψίματος και πόνος σε κάποιες περιπτώσεις όταν καταναλώνονται καυτερά ή πολύ όξινα φαγητά. Είναι συχνό άνθρωποι με γεωγραφική γλώσσα να μην εμφανίζουν συμπτώματα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να διαρκέσει ημέρες, μήνες ή και χρόνια. Τι την προκαλεί όμως? Τα αίτια της πάθησης δεν είναι γνωστά και προς το παρόν δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί να προληφθεί η πάθηση. Υπάρχουν αναφορές που συσχετίζουν την γεωγραφική γλώσσα και την ψωρίαση στο στόμα, ωστόσο σίγουρο αποτελεί μια συσχέτιση που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να εξακριβωθούν οι πιθανές συνδέσεις μεταξύ των παθήσεων. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν γεωγραφική γλώσσα έχουν και οικογενειακό ιστορικό της διαταραχής, επομένως η κληρονομικότητα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης. Ακόμα, η γεωγραφική γλώσσα εμφανίζεται συχνά και με μία άλλη πάθηση, στην οποία η γλώσσα εμφανίζει ρογμές. Πώς γίνεται η διάγνωση? Συνήθως, δεν είναι απαραίτητη βιοψία για να γίνει η διάγνωση της πάθησης αυτής, καθώς μόνο από την εικόνα του νοσούντα μπορεί ο γιατρός να καταλάβει ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη πάθηση. Στις περιπτώσεις που δεν είναι ξεκάθαρο στον θεράποντα γιατρό αν πρόκειται για ψωρίαση ή για γεωγραφική γλώσσα, είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση βιοψίας. Χρειάζεται θεραπεία? Συνήθως, η γεωγραφική γλώσσα δεν έχει συμπτώματα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι η απαραίτητη θεραπεία της πάθησης αυτής. Σε κάποιες περιπτώσεις, η πάθηση μπορεί να προκαλέσει μία αίσθηση καψίματος στη γλώσσα και για τη συγκεκριμένη περίπτωση συνταγογραφούνται τοπικά αναισθητικά και κάποια αντιφλεγμονώδη, αν ο γιατρός σας το κρίνει απαραίτητο και η ενόχληση είναι μεγάλη. Αν ο πόνος ωστόσο είναι μεγάλος και η δυσφορία δεν βελτιώνεται, πέρα από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που θα σας υποδείξει ο γιατρός σας, μπορείτε να δοκιμάσετε να περιορίσετε το κάπνισμα, τα καυτά, καυτερά ή πολυόξινα φαγητά, καθώς και τους αλατισμένους ξηρούς καρπούς και να προτιμήσετε οδοντόπαστα για ευαίσθητα δόντια. Το γεγονός ότι η γλώσσα εμφανίζεται με αλλοιώσεις και φαντάζει μη φυσιολογική μπορεί να οδηγήσει πολλούς παθόντες στο συμπέρασμα ότι η διαταραχή αυτή θα τους προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας και ότι είναι προάγγελος κάποιας μεγάλης ασθένειας. Αυτό ωστόσο δεν ισχύει με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Στις περιπτώσεις που η γεωγραφική γλώσσα συσχετιστεί με την ψωρίαση, τότε ακολουθείται η θεραπεία που υποδεικνύει ο γιατρός για ψωρίαση στο στόμα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχάσετε να μας αφήσετε το σχόλιο σας.